Την ημέρα που η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναχωρούσε από την Αθήνα, ο Πολ Τόμψεν τηλεφωνούσε στις δύο υφιστάμενές του, Ντέλια Βελκουλέσκου και Ήβα Πέτροβα, επικρίνοντάς τις και ζητώντας πιο πιεστική στάση απέναντι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να απειλεί ότι η διαπραγμάτευση θα σέρνεται έως τον Ιούλιο, απειλώντας εκ νέου με χρεοκοπία, την ώρα που οι Ευρωπαίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον πονοκέφαλο του Brexit. Τι είναι αυτό που θα οδηγήσει στη συμφωνία? Στο παρελθόν υπήρχε μόνο μία φορά, όταν η απόφαση είχε ληφθεί και ήταν τότε που οι Έλληνες επρόκειτο να ξεμείνουν σοβαρά από χρήματα και να χρεοκοπήσουν. Σωστά? Σωστά. Και είναι πιθανό αυτό να συμβεί ξανά. Σε αυτή την περίπτωση θα τραβήξει έως τον Ιούλιο και είναι ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να συζητούν για ένα μήνα πριν από το Brexit και κάποια στιγμή θα θελήσουν να κάνουν μια διακοπή και να ξεκινήσουν μετά το δημοψήφισμα. Σωστά. Αυτή είναι η μία πιθανότητα. Η άλλη πιθανότητα που πίστευα ότι θα είχε γίνει ήδη και είμαι έκπληκτος που δεν έγινε, είναι ότι εξαιτίας της κατάστασης με το προσφυγικό θα θέλουν να καταλήξουν σε συμπέρασμα και οι Γερμανοί εγείρουν το θέμα της διαχείρισης. Ουσιαστικά εμείς εκείνη τη στιγμή λέμε: κοίτα κυρία Μέρκελ, είσαι αντιμέτωπη με ένα ερώτημα. Πρέπει να σκεφτείς τι είναι περισσότερο δαπανηρό. Να συνεχίσεις χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή να κάνεις την ελάφρυνση χρέους που εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται η Ελλάδα, προκειμένου να μας κρατήσεις. Αυτό είναι πραγματικά το θέμα. Οι διάλογοι που αποκαλύπτει το Wikileaks εμφανίζουν τον Πολ Τόμψεν να μην συμφωνεί με την τόσο σύντομη, όπως λέει, η επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα, καθώς εκτιμά ότι τα ζητήματα δεν κλείνουν τόσο γρήγορα. Το γεγονός για το οποίο ανησυχώ είναι ότι θέτουμε μια ημερομηνία για την επιστροφή της αποστολής τη στιγμή που μπορεί να μην έχουμε συμφωνία εντός της Τρόικας για το πώς να συνεχίσουμε. Αλλά Πολ, εσύ το πρότεινες, επομένως είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε σε αυτό. Πώς μπορούμε να το περάσουμε αυτό, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Φυσικά δεν θέλω να επιστρέψω τόσο σύντομα. Δεν πιστεύω ότι σε 2 εβδομάδες ή σε 10 μέρες θα μπορεί να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος από αυτή που βρισκόμαστε τώρα. Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση θα ήμασταν κολλημένοι στην κατάσταση. Και πιστεύω ότι στην επόμενη αποστολή, τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι αυτό σχεδιάζουν. Να έχουν μια καταληκτική ημερομηνία, σωστά. Σχεδιάζουν να τελειώσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μέχρι τις συνομιλίες της Άνοιξης. Διότι αυτές οι υποτιθέμενες συνομιλίες θα σημειωθούν μέχρι τις συναντήσεις της Άνοιξης. Επομένως, δεν ξέρω. Νιώθω ότι αυτή η πίεση θα επιστρέψει κατά κάποιον τρόπο σε εμάς, έτσι? Δεν ξέρω. Δεν βλέπω πώς αυτό θα μπορεί να εξελιχθεί, αλλά θα πρέπει να έρθουμε εδώ σε κάποιο σημείο. Τα στελέχη του Ταμείου επιμένουν ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να χαλαρώσουν τους στόχους για το πρωτογενές πλεώνασμα στο 2,5% του ΕΠ, να ζητήσουν δηλαδή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα μέτρα έως το 2018 ή μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους. Με την Ντέλια Βελκουλέσκου να εκτιμά ότι οι Ευρωπαίοι θα κλείσουν την αξιολόγηση το αργότερο έως τις 12 Απριλίου. Πολ, πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να ενισχυθεί το μήνυμα για τη συμφωνία στο 2,5%, γιατί δεν περνάει από την Επιτροπή. Αν επιμείνουν σε αυτή τη συμφωνία, πιστεύω ότι στις 2 Απριλίου θα είναι καλά. Αλλά από τη δική σου πλευρά, η επιστροφή σε εκείνη την ημερομηνία θα είναι πραγματικά μια καταστροφή. Λοιπόν, ρίξε την ευθύνη σε μένα, εντάξει? Πότε θέλουν να ολοκληρωθεί η αποστολή? Θέλουν να τελειώσουν ιδανικά μέχρι τις 8 Απριλίου, άρα μία εβδομάδα. Είτε μέχρι τις 12 ή 13. Θυμήσου ότι στις 6 και 7 Απριλίου θέλουν να γίνει η συνάντηση της Washington Group για το χρέος στο πλαίσιο του Euroworking Group. Και μετά? Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρώσεις μέχρι τις 6. Η δημοσιοποίηση των τηλεφωνικών συνομιλιών προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με τους υπουργούς οικονομικών και εξωτερικών να σπέβδουν στο Μαξίμου, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Η Όλγα Γεροβασίλη ζήτησε εξηγήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάλεσε το Ταμείο να απαντήσει εάν επιδιώκει τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Η ελληνική κυβέρνηση ζητά εξηγήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το αν η επιδίωξη δημιουργίας συνθήκων χρεοκοπίας στην Ελλάδα λίγο πριν το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία αποτελεί την επίσημη θέση του Ταμείου.